Έχετε δίκιο, γιατί αυτό φαίνεται και από τα ετήσια στοιχεία που δημοσιεύει η Ελστάτ. Όποιος τα παρακολουθεί καταλαβαίνει τι θα έπρεπε να περιμένουμε. Πιθανώς υπάρχουν μικροδιαφορές. Εμείς βέβαια είμαστε υποχρεωμένοι να βασιστούμε στα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται και πάνω σε αυτά να σχολιάσουμε. Ξαναλέω ότι δεν θα έπρεπε κανείς, βεβαίως, κανείς δεν νομίζω ότι πρέπει να εκπλήσεται για αυτό το αποτέλεσμα. Ξέραμε και το έχουμε συζητήσει και μαζί σε όσες φορές έχουμε μιλήσει ότι θα είμαστε σε μια πορεία μείωσης. Τα τελευταία 10 χρόνια καταγράφονται συνεχώς περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις στα ετήσια δελτία που εκδίδει η Ελστάτ κάθε Σεπτέμβριο. Τώρα, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις που μπορεί να κάνει κανείς και νομίζω τουλάχιστον σε επίπεδο τάσεων οι παρατηρήσεις αυτές είναι ασφαλείς. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή μείον 3,5% για τη δεκαετία ή αν θέλετε αριθμητικά μείον 383.000, είναι ένα αποτέλεσμα που μάλλον ωραιοποιεί τα πράγματα, δηλαδή η πραγματικότητα είναι λίγο χειρότερη για τον ελληνικό πληθυσμό. Και εξηγούμε σε αυτό το θέμα. Εάν παρακολουθήσει, το είχαμε πει και στην εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί, αν παρακολουθήσει κανείς τα στοιχεία γεννήσεων και θανάτων και κάνει από αυτά μια διόρθωση, δηλαδή αφαιρέσει τις γεννήσεις αλλοδαπών που δημοσιεύει κάθε χρόνο η Ελστάτ και αντίστοιχα τη συνεισφορά, οι γεννήσεις αλλοδαπών είναι περίπου το 15,5-17% των συνολικών γεννήσεων και 1% είναι η συνεισφορά περίπου του θανάτου. Αν κάνει λοιπόν αυτή τη διόρθωση θα δει ότι την περίοδο 2009-2020 είχαμε μία μείωση, και μιλάω για το καθαρά ισοζύγιο των γηγενών πλέον, του ελληνικού πληθυσμού, μείον 435.000. Αν συνυπολογίσει τώρα ότι έχουν φύγει για άλλες 400.000 Έλληνες σε αυτή τη δεκαετία των μνημονίων, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μπροστά μας μία εικόνα που μεταβάλλεται επειδή παράλληλα υπάρχει η διαδικασία εγκατάστασης αλλοδαπών στη χώρα. Δηλαδή έχετε ταυτόχρονα και αυτό που λέμε την αντικατάσταση πληθυσμού η οποία μειώνει το τελικό αποτέλεσμα, την τελική διαφορά. Τι εννοείτε αντικατάσταση πληθυσμού? Αυτή η διαδικασία που ουσιαστικά αντικαθιστά μας έχουν προαναγγείλει και οι πολιτικοί μας ότι θα λύσουν το δημογραφικό διά των μεταναστευτικών ροών που βασικά μας διοχετεύει εδώ η Τουρκία. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν είναι η στρατηγική και η βάση του δημογραφικού ζητήματος της χώρας. Αυτό είναι ένας εξωγενής παράγοντας, παύλα πατέντα, που αποφασίζουν πολιτικά. Ενδογενώς θέλω να ρωτήσω. Ναι. Ποιο θεωρείτε ότι αποτυπώνεται με αυτά τα στοιχεία που σηκώνουν πολύ κουβέντα, είπαμε, αλλά αυτά τα στοιχεία έχουμε. Είναι το νούμερο ένα θέμα πέρα από το αυταπόδεικτο ότι μειωνόμαστος πληθυσμός, έχουμε περαιτέρω όξυνση δημογραφική? Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα την οποία παρουσιάζει αν δει κανείς τα στοιχεία αναπεριφέρεια. Ενδιαφέρουσα και θλιβερή σε μεγάλο βαθμό. Κάνω εξ αρχής την εξαίρεση στην Κρήτη, η οποία έχουμε πει και άλλη φορά ότι είναι σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Η μείωση στη δεκαετία ήταν πολύ μικρή, ήταν 0,9% μείωση, με θετικό αποτέλεσμα στο Λασίθι και στο Ηράκλειο περίπου 1%, που είναι η μεγάλη περιοχή. Αυτή η εικόνα όμως δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα και ειδικά στον υπηρετικό κορμό, όπου τολμώ να πω ότι υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται σε δημογραφική κατάρρευση. Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε δύο. Η μία είναι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, όπου είχαμε μία μείωση 7,6%. Και σας λέω ότι στον Εύρο, στον ευαίσθητο συνοριακό Εύρο, είχαμε μείωση μείον 9,5%. Ακόμη χειρότερα. Μάλιστα. Και μάλιστα, επειδή σήμερα το πρωί είχα μια συνέντευξη με ραδιοσταθμό της Αλεξανδρούπολης, μου ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι στο χωριό, στο Κεφαλοχώρι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο Ορμένιο, επί 10 χρόνια μου είπαν ότι είχαν 350 θανάτους και καμία γέννηση. Αυτό δείχνει, είναι ένα δείγμα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ελληνική ύπαιθρος. Γιατί την εικόνα αυτή που βλέπουμε και θα τη δούμε και σε άλλες περιφέρειες, έχει να κάνει μια διαδικασία δεκαετιών, χρόνιας εγκατάλειψης αν θέλετε, χρόνιου οικονομικού μαρασμού, που έχει οδηγήσει στην έξοδο από την ύπαιθρο χώρα των νέων ανθρώπων, είτε προς τα γειτονικά αστικά κέντρα, είτε εν συνεχεία προς το εξωτερικό. Έχουμε λοιπόν μια ύπαιθρο που αποθυμισκεί και δυστυχώς η κεντρική εξουσία δεν κάνει τίποτα. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία παρουσίασε μείωση μείον 10%. Μιλάμε για απώλειες που είναι απώλειες πολέμου
χειρότερες και από απώλειες πολέμου. Και αν δείτε επιμέρους νομούς, η Φλόρινα για παράδειγμα, μείον 12,2%. Τα Γρεβενά μείον 16%. Η εικόνα αυτή είναι η εικόνα γυρασμένων πληθυσμών που βρίσκονται προς το τέλος της δημογραφικής τους εξάντλησης. Έχει σημασία αυτό που λέτε. Δεν είναι απλά η μείωση του πληθυσμού. Το ακούει ο άλλος, σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, θα έρθουν κάποιες χρονιές που θα γίνανε περισσότερο. Εδώ λέτε ότι αυτό συνδυάζεται με τη γύρανση του πληθυσμού. Δεν είναι απλά μείωση του πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές. Είναι περιοχές που έχουν αποψηλωθεί από τους νέους ανθρώπους. Δεν υπήρξε ποτέ ένα αναπτυξιακό σχέδιο και μου κάνει εντύπωση ότι. Μίλησα πριν από λίγο για τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, ναι, ναι. Στη Δυτική Μακεδονία τέθηκε κατά προτεραιότητα το πρόγραμμα της απολιγνητοποίησης τη στιγμή που η λιγνητική, η παραγωγή, η λιγνητική ήταν η βασική οικονομική δραστηριότητα αυτών των περιοχών. Χωρίς να υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στον τόπο τους. Μου λέει εδώ πέρα η φίλη Αργυρούλα, έχετε μια εξήγηση γιατί το Νότιο Αιγαίο είναι η μόνη περιφέρεια που έχει θετικό δείκτη, ενώ όλες έχουν, η Κρήτη έχει ελάχιστο αλλά έχει αρνητικό. Όλες οι άλλες έχουν αρνητικό και μάλιστα πολύ μεγάλο. Ναι. Γιατί το Νότιο Αιγαίο, η περιφέρεια αυτή, έχει θετικό δείκτη. Και εκεί κρύβεται ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο δεν προκύπτει από την απογραφή. Είναι από πληροφόρηση που έχω εγώ και πλέον αναζητώ και επίσημα στοιχεία να μου δοθούν από δήμους της περιοχής αυτής. Ναι. Γνωρίζω όμως ότι έχει να κάνει με την εγκατάσταση πληθυσμών στην περιοχή και κυρίως πληθυσμών αλβανικής καταγωγής. Δηλαδή σε πάρα πολλά σχολεία των Κυκλάδων και των μικρονησιών γενικά, η πλειονότητα των μαθητών είναι αλβανικής καταγωγής. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο, δεν το σχολιάζω περαιτέρω, αλλά το θέτω υπόψη προς εκτίμηση. Να μην το πετάμε, αποτυπώνει μία εικόνα. Η λογική των αφομοιώσεων εδώ πάει περίπατο δηλαδή. Γίνονται διάφορες διεργασίες, ξέρετε, στο εσωτερικό της χώρας. Και φοβάμαι ότι η κεντρική εξουσία δεν έχει μία πληθυσμιακή στρατηγική. Αυτά σε ένα βάθος χρόνου δημιουργούν αποτελέσματα. Η ερημοποίηση της υπαίθρου, για παράδειγμα, θα δημιουργήσει αναπόφευκτα αποτελέσματα. Ή αυτό, αν το δείτε, στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης. Εκεί που έχουμε μεγαλύτερη μείωση είναι προφανώς στους χριστιανικούς πληθυσμούς και αυτό το βλέπουμε. Εκεί που είναι η μεγαλύτερη πίεση είναι κυρίως στον χριστιανικό κατά πλειονότητα Εύρο. Λέει ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Λαβρέτζο, περίμενα πώς και πώς να σας ακούσω. Μήπως το γεγονός του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε αυτή η απογραφή έχει πολλά κενά και είναι πλασματικά, και μήπως πρέπει να υπολογίσουμε και τους πολίτες νέους κατά βάση που η πατρίδα μας με τις πολιτικές της έχει διώξει στο εξωτερικό και δεν έχουν απογραφή. Κοιτάξτε, το πρώτο νομίζω ήδη το έχουμε σχολιάσει. Ναι, ναι. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Είμαστε υποχρεωμένοι πάντοτε να μιλάμε βάσει των επίσημων στοιχείων που δημοσιεύονται. Προφανώς υπάρχουν κάποιες αιρεσιμότητες, όπως είπατε κι εσείς, στην απογραφή. Βέβαια, αν κάποιος συνεκτιμήσει τα ετήσια στοιχεία που δημοσιεύονται, εγώ προσωπικά τα παρακολουθώ κάθε χρόνο, δεν είναι κάτι που είναι περίεργο, δεν είναι κάτι που φαίνεται λάθος. Οι γενικές τάσεις που διαπιστώνουμε στη συζήτησή μας είναι τεκμηριωμένες. Και η συζήτηση νομίζω έχει νόημα σε επίπεδο γενικών τάσεων. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει, για παράδειγμα σήμερα, ότι η Ελλάδα, το κεντρικό κράτος και το πολιτικό σύστημα δεν είχε ποτέ ένα πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης. Πέραν, μιλάμε για τον υπηρετικό κορμό. Έξω από τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, οι υπόλοιπες περιοχές βρίσκονται σε έναν οικονομικό και δημογραφικό μαρασμό. Είτε μιλάμε για την Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα συνολικά, είτε μιλάμε για περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που είναι και ουσιαστικά και από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Μιλάμε δηλαδή για μια χρόνια κατάσταση, η οποία οδηγεί συνολικά σε οικονομικά και δημογραφικά αποτελέσματα. Ένα έλλειμμα στρατηγικής που δεν είναι μόνο στα εξωτερικά ζητήματα, αλλά και στην εσωτερική πολιτική. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Άρα, αν συνυπολογίσω πάνω κάτω από 350-500.000 Έλληνες νέες ηλικίες που έφυγαν, δηλαδή και αναπαραγωγικής ηλικίας, για να καταλαβαίνομαστε, οι οποίοι δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουν και πότε θα γυρίσουν. Δυστυχώς φοβάμαι ότι με το ρυθμό που πάμε, γιατί δεν έχει γίνει κάτι ιδιώδες μέσα στα 10 χρόνια μετά τα μνημόνια, ταμιακή είναι η διαχείριση. Δεν έγινε καμία
νέα επανάσταση στη χώρα που θα φέρει αυτούς τους ανθρώπους πίσω. Φοβάμαι ότι τους έχουμε χάσει αν συνεχίσουμε έτσι όπως πηγαίνουμε. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω, με βάση την εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής, είναι αδόκιμο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο υπηρετικός κορμός της χώρας μαραζώνει? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω τα ποσοστά ανά περιφέρεια. Επικεντρωθήκαμε στις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά αν δούμε ας πούμε η Θεσσαλία, παρουσιάζει ένα μείον 6,2%. Η Ήπειρος μείον 5%. Στερεά Ελλάδα εκτός Αττικής μείον 7,7%. Η Πελοπόννησος, αν εξαιρέσουμε την Ηλία, που πηγαίνει στην κατηγορία της Δυτικής Ελλάδας, είναι και αυτή στο μείον 6,8%. Υπάρχουν μάλιστα περιοχές ενδεικτικά, δεν ξέρω τώρα τι διακυμάνσεις δίνει η απογραφή, στη Φθιώτιδα για παράδειγμα, στερεά Ελλάδα τώρα μιλάμε, μείον 12,9% πληθυσμού του νομού. Υπάρχει μια συγκράτηση, γιατί η Αττική συνολικά εμφανίζει ένα μικρό ποσοστό, ανάλογο με κτίνο της κρίσης, μείον 0,9%, αλλά εκεί είναι η περιοχή που συγκεντρώνεται κυρίως η μετανάστευση. Αντίστοιχη εικόνα, κάπως λίγο μικρότερης μείωσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Λέει εδώ ένας φίλος, καλημέρα λέει στον κύριο Λαβρέτζο, μήπως πρέπει να αρχίσει κάποιος να μιλάει, όχι ο κύριος Λαβρέτζος βέβαια, για δικαιώματα, αυξής μισθών, κάποια ασφάλεια, μια ελπίδα για τα νιάτα, ώστε κάποιος να μπορεί να συντηρήσει οικογένεια ή έστω να κάνει οικογένεια. Το να κλαίμε όλοι, αλλά την ουσία να μην τη ζητάει κανείς, δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί δεν γεννάει ο κόσμος, και αν γεννήσει, γιατί φεύγει για να επιβιώσει? Κοιτάξτε, το ερώτημα αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δεν θα πρέπει να το απαντήσουμε αποσπασματικά. Δηλαδή, δεν είναι ένα ζήτημα επιδομάτων ή αυξήσεων. Έχω πει και άλλη φορά ότι τα επιδόματα και ειδικά στους πολυτεχνείους είναι αναγκαία. Όσο είναι εφικτό πρέπει να δοθεί ενίσχυση. Όμως συνολικά, αν το δει κανείς, αυτό που συμβαίνει είναι μια διαχρονική και πλατιά αποτυχία του πολιτικού συστήματος της χώρας. Αν θέλετε να το εντοπίσουμε εδώ, συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αλλά εμείς μιλάμε για τη δικιά μας. Βλέπετε, αν δείτε τα αδρά δεδομένα, η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει συσσωρεύσει ένα χρέος που ξεπερνάει πλέον το 200%. Είναι στάσιμη, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Έχει βέβαια προκύψει και η κρίση του κορονοϊού και βρίσκεται σε δημογραφική κάθοδο. Δέχεται εξωτερικές απειλές και μαζικές εισρωές μεταναστευτικών πληθυσμών από την Ασία και την Αφρική που μας διευθετεύει εδώ η Τουρκία. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλα θέματα τα οποία εν της πράγματι παραμένουν αδιαχείριστα από ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο κατά κανόνα αυτοσχεδιάζει. Και ο βασικός λόγος που δεν υπάρχει δημογραφική πολιτική είναι ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας θέλει εντός της θητείας του να κόψει κορδέλες εγγενείων. Δεν μπορεί να συλλάβει μια μακρόπνοη διακομματική πολιτική που θα έλυνε το πρόβλημα της χώρας. Άρα δεν είναι το θέμα επιδόματα ή αυξήσεις. Το θέμα είναι ότι η χώρα πρέπει να καλυτερεύσει σε όλα τα επίπεδα, να εξυγχρονιστεί επί της ουσίας, θεσμικά, δημοκρατικά, να ανασυγκροτήσει στα νέα δεδομένα και με τη νέα τεχνολογία την οικονομική της δραστηριότητα για να μπορέσει ο τόπος αυτός να αποκτήσει ζωή και προοπτική. Αλλιώς είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και, δεν είμαι σίγουρος όμως για να το πούμε και αυτό, ότι αυτό το πολιτικό σύστημα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Πιθανώς δεν μπορεί. Και οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν άλλα πράγματα πια. Εσείς θυμάμαι είχατε πει ότι ακόμη και αν ανεβάζαμε το δείκτη αναγυναίκα από 1,4 σε 2, θέλουμε 15-20 χρόνια για να πούμε ότι αρχίζουμε και συγκρατούμε την κατάσταση. Κοιτάξτε, αν αυτό μπορούσε ακαρία να γίνει, δηλαδή την επόμενη χρονιά, θα άρχισε η σταθεροποίηση του πληθυσμού. Αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει αμέσως. Δηλαδή, σε πρώτη φάση πρέπει να φρενάρουμε την κάθοδο. Πρέπει ο δείκτης από το 1,3-1,4 να πάει στο 1,8. Θέλω να κλείσουμε σήμερα με το εξής. Η Αττική, το Λεκανοπέδιο, είναι ο μισός και βάλε πληθυσμός χώρας. Για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Εδώ σε έναν αποπληθωρισμό που έκανε η καθηγήτρια στο Χαρακόπιο, λέει ότι στο κέντρο του Λεκανοπεδίου, στο κέντρο των Αθηνών, η μείωση του πληθυσμού είναι τριπλάσια και πλέον από τη συνολική στο νομό, σε αντίθεση με άλλους τομείς. Παρατηρείται δηλαδή μια σταθερή υποβάθμιση του κέντρου και μια μετατόπιση του πληθυσμού στο Λεκανοπεδίο προς βόρειο και ανατολικό τομέα και επιλεκτικά σε περιοχές του νοτίου όπως ο Άλυμος και η Γλυφάδα.
Ο Βόρειος εμφανίζει αύξηση, λέει κύριε Τραγάκη, 1,1. Η Ανατολική Αττική 2,8 και η Δυτική, εδώ θέλω να σταθούμε, 2,4. Η Δυτική, λέει μάλιστα, εμφανίζει μεγαλύτερο αριθμό ανδρών στον Ασπρόπυργο και στα Μέγαρα συγκριτικά με αυτό των γυναικών σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται αυτό, εξηγείται. Είναι μια πιο νεανική περιοχή, έχει άλλη δυναμική από μόνη της. Στις περιοχές με νεότερο ηλικία πληθυσμό, η σημαντική παρουσία μεταναστών παρατηρείται να υπερτερούν αριθμητικά οι άντρες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για μια σειρά από λόγους, να μην έχει μετατοπιστεί ο πληθυσμός, να υπάρχει αλλοδαπός πληθυσμός που εργάζεται στην περιοχή, Ρωμά κτλ. Αντιθέτως, μειωμένος είναι ο πληθυσμός στο νότιο τομέα, στον Πειραιά και τα νησιά του Σαρονικού. Κοιτάξτε, τα στοιχεία αυτά κάνουν μια ανάλυση σε τοπικό επίπεδο. Ενέχουν, σε αυτά που λέτε, υπάρχουν, ενυπάρχουν οι απαντήσεις. Δηλαδή, εμείς μιλήσαμε συνολικά σε επίπεδο απογραφής, όπως μας καταγράφουν τα αποτελέσματα. Όμως, είναι σαφές ότι ο μέσος όρος της Αθήνας όσον αφορά τον γηγενή ελληνικό πληθυσμό δεν είναι σημαντικά διαφορετικός από τον υπόλοιπο της Ελλάδος. Αυτό που συγκρατεί τη μείωση είναι ότι υπάρχουν και άλλοι πληθυσμοί, κυρίως μεταναστευτικοί που εγκαθίστανται στη χώρα, που έχουν εγκατασταθεί και τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά σας λέω ότι με μελέτες που έχουν δημοσιευτεί επίσημα, ο ένας στους 6 που κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων είναι αλλοδαπός πλέον και στις περιοχές που μου λέτε, Δυτική Αττική, υπάρχουν πληθυσμοί αρκετών μεταναστών και εδώ προκύπτει και το ότι είναι κυρίως άνδρες, γιατί αυτό το ξέρουμε από τις στατιστικές. Ενδεικτικά θα σας πω ότι αυτοί που έρχονται από το Πακιστάν, μια ενδεικτική εθνικότητα λαμβάνω υπόψη, είναι κατά 97% άρενες νεαρής ηλικίας. Έτσι λοιπόν προκύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών. Μάλιστα. Επίσης στις περιοχές στις οποίες λέτε κατοικούν και σημαντικοί πληθυσμοί Ρωμά, οι οποίοι έχουν υψηλότερη γεννητικότητα από τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσμό.